Αρκετή κίνηση στο νησί μας, οικός ποιοτικά ανεβαίνει και στο θαλάσσιο τουρισμό. Σκάφος, όπως θα δούμε και στο βάθος, μία θαλαμιγό η οποία έχει σταματήσει εδώ δίπλα στη σκάλα και όπως βλέπετε σιγά σιγά έχουν έρθει για να πάρουν τις προμήθειές τους. Δεν ξέρουμε όμως σε ποιον ανήκει, αυτό που έχει σημασία όμως ας δούμε εικόνες και λίγα πλάνα με μουσική. Μετά από τα πολύ όμορφα πλάνα που είδαμε από το σκάφος και από τους πιτσιρικάδες που πέσαν μέσα στη θάλασσα, έχουμε εδώ και τον Βασίλη Βοιατζή. Εδώ τι, με συνεργασία με το σκάφος? Όχι, ήθελα να πάρω τα απορρίμματα από το πλοίο. Είναι μέσα 6 οικογένειες και κάνουν το γύρο της, μέχρι τη Ρόδο δηλαδή, το Αιγαίο, ναι. Ναι, αγαπούν, λάτρες στο Αιγαίο. Ναι, και αγαπάνε και πολιτικό. Είναι 6 οικογένειες μέσα. Ναι. Και το κόστος, έτσι που ακούγεται έξω, ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα είναι, το κάθε οικογένεια είναι 120.000 για τη βδομάδα. Άρα διακοπές με 120.000 την εβδομάδα, πας παντού. Πας παντού, ναι. Όποιος θέλει έρχεται και σηκώ. 20.000 ναι. Ευρώ την εβδομάδα. Την εβδομάδα, ναι. Πας παντού. Πας παντού, ναι. Και κο. Ναι, ναι. Και ο Βασίλης κουβαλάει τα σκουπίδια.